Κύριε Υπουργέ, επιλέξατε να μην απαντήσετε και να κάνετε ένα παραλήρημα για τη Σύρο. Και το λέω γιατί την κρατική περιουσία και εσείς και οι προηγούμενοι την πουλάτε πάφθινα και ταυτόχρονα περνάτε ένα ολόκληρο πλωστάσιο που καταπατάτε στοιχειώδεις εργασιακές σχέσεις. Έχετε πυροβολήσει τις συμβάσεις εργασίας και ερχόσαστε να μας δείξετε ότι αυτό είναι το μέλλον. Και όμως, στα ναυπηγεία στη Σύρο, οι εργασιακές σχέσεις έχουν γίνει λάστιχο, το ξέρει όλο το Πανελλήνιο. Οι συνθήκες εργασίας είναι απάνθρωπες, σκλαβιάς. Τους βάζουν στην άκρη για όσες ώρες τους χρειαστούν και μετά τους πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Και βεβαίως και εσείς και οι προηγούμενοι και τις συμβάσεις εργασίας έχετε ποδοπατήσει και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας πάτε να τις γενικεύσετε και να τις μονιμοποιήσετε. Ουσιαστικά παράγετε συνδίκες που εξυπηρετούν τα κέρδη των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων και κυρίως τι κρύβεται, ότι στη Σύρο φτιάχνετε μία μικρή βάση τη Σούδας που θα είναι επικίνδυνο και για όλο το λαό. Γι' αυτό είχατε και τον Αμερικανό πρέσβη να σας δώσει τις ευλογίες. Να έρθω όμως στο θέμα, γιατί δεν θέλω να το παρακάμψω, ούτε θα μας παρασύρετε. Μιλάτε για ευαισθησία στο περιβάλλον και ότι δεν το διεκδικεί κανείς. Ξέρετε κάτι, τα έργα δείχνουν και κρίνουν ποιος έχει ευαισθησία. Και η αντιμετώπιση της ανεργίας που λιβανίζεται τον ιδιωτικό τομέα, γιατί τους έχετε εξασφαλίσει και προνόμια και συνθήκες σκλαβιάς για εργαζόμενους, μήπως σκοπεύετε και τα δασικά οικοσυστήματα να τα δώσετε στο εμπόρευμα, δηλαδή στους ιδιώτες, και να μην στελεχωθούν οι δασικές εργασίες? Και γι' αυτό αρνείστε να μας απαντήσετε. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αλήθεια, για αυτούς τους 5.000 ανθρώπους πόσο στοιχίζουν? Μόνο όσο στοιχίζει 30 χιλιόμετρα εθνικού δρόμου Αθήνας Θεσσαλονίκης. Και όμως η εμπειρία που απέκτησαν αυτοί οι άνθρωποι σημαίνει ότι είναι προσφορά στην κυριολεξία και θέλετε να τους πετάξετε στα σκουπίδια. Και το λέω γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις κινητοποιήσεις τους έχουν συμπαράσταση περισσότερα από 11 εργατικά κέντρα της Ελλάδας, πολλές ομοσπονδίες και τους περισσότερους συλλόγους του δημοσίου. Εάν εσείς δεν θέλετε να στελεχώσετε τα δασαρχεία, τότε έμπρακτα πυροβολείτε τα δασικά οικοσυστήματα και δεν μπορείτε να ερχόσαστε σαν κυβέρνηση και να μας πουλάτε φούμαρα για πράσινη ανάπτυξη, όταν δεν προστατεύετε ούτε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, ούτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Καταντάτε υποκριτές και κοροϊδεύετε. Τέλος. Να ξέρετε κάτι, ότι το σύνθημα που φωνάζανε αυτοί οι εργαζόμενοι, τα δάση θέλουν προστασία και θέλουμε δουλειά και ανεργία, εμείς θα συμπαρασταθούμε σε όλον αυτόν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, γιατί έτσι προστατεύουμε και το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να έχουν δουλειά, αλλά και μονόδρομος είναι η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της ανθρώπινης ζωής από κινδύνους φωτιάς και πλημμυρών. Κύριε Υπουργέ, για 9 λεπτά. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Υπουργέ, για να μου απαντήσετε. Κοιτάξτε, όταν έλεγα να ανανεωθούν οι συμβάσεις εργασίας με αναδρομική και αυτοί που έχουν φύγει, έχω μπροστά μου μία επιστολή μιας συμβασιούχας από το Δασονομείο Ικαρίας. Έφυγε 30 Νοέμβρη και ξέρετε τι τη ζητούσανε? Να επιστρέψει το εποχικό βοήθημα 711 ευρώ. Και αν δεν το επιστρέψει, θα της το αφαιρέσουν από τα 2 μήνες με το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, ούτε ψωμί να φάει.
Αυτό είναι απάνθρωπο, είναι βάρβαρο. Σας παρακαλώ, αυτό η επιστολή να δοθεί στον Υπουργό.